υπάρχει ένα παγκόσμιο alert, ένα παγκόσμιο καμπανάκι κινδύνου, κάτι το οποίο αποτυπώνεται μέσα από τις μαζικές θανατώσεις βυζών, αρχικά στη Δανία και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Το πρωί άκουσα στην εκπομπή του Γιώργου Σαχίνη και στον 984 να μιλά και να τοποθετεί το κύριος Βασίλης Λύκος, τον οποίο βέβαια φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή Κρήτη σήμερα. Ο κύριος Λύκος, βιολόγος και διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριε Λύκο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα. Σας άκουσα να τονίζετε ότι πρέπει να δούμε γιατί ο κορονοϊός συμβιώνει με τα ζώα και αναφέρατε ότι ασθένειες πρωτοεμφανίστηκαν στον άνθρωπο από τη στιγμή που ο άνθρωπος προσπάθησε να εξημερώσει ζώα. Ακριβώς. Σωστά. Πριν 10.000 χρόνια ο άνθρωπος, δεν υπήρχαν ασθένειες στον άνθρωπο. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει να εξημερώνει ζώα, αρχίζουν να μεταπηδούν ασθένειες από τα ζώα στον άνθρωπο. Έχουμε πάμπολες ασθένειες. Δηλαδή, να σας πω ότι για την Ισπανική γρίπη. Η Ισπανική γρίπη, ξέρετε πώς προέκυψε και γιατί λέγεται Ισπανική. Ήταν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 1918, κάπου εκεί νομίζω, όπου ήρθαν Αμερικανοί πεζοναύτες από το Κάνσας, που από εκεί το είχαν κολλήσει από μία φάρμα αχύρων. Το μετέφεραν στην Ευρώπη, ήταν τρομακτικά τα κρούσματα τότε, δηλαδή πεθάνανε γύρω στα 30 με 50 εκατομμύρια άνθρωποι, όπου γιατί ονομάστηκε Ισπανική, γιατί η Ισπανία δεν συμμετείχε στον πόλεμο, ήταν ουδέτερη τότε, και απλά ήταν οι μόνοι οι οποίοι δημοσιοποιούσε θανάτους. Και έτσι έμεινε η Ισπανική γρήπη, που δεν έχει καμία σχέση βέβαια με την εντοπιότητα του ιού. Οπότε, κύριε Λύκο, τι καταλαβαίνω εγώ? Όταν αρχίζουμε και πιέζουμε τα ζώα, δημιουργούνται και μεταλλάξεις. Και ακριβώς, αυτό μας βγαίνει σε κακό. Όχι μόνο όταν πιέζουμε τα ζώα, όταν μειώνουμε την βιοπικιλότητα, δηλαδή μπαίνουμε μέσα σε άγρια δάση και με δάση, κοιτάξτε, δείτε τι γίνεται στον Αμαζόνιο, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι καθίσεται ο άνθρωπος και μαζί του βάζει και φάρμες. Οπότε από ένα εικόσιτο ζώο είναι πολύ εύκολο, από ένα άγριο ζώο, μία επιδημιολογική ασθένεια να μεταπηδήσει από ένα άγριο ζώο στο εικόσιτο ζώο και από εκεί στον άνθρωπο. Αυτό έχει προκύψει. Άλλωστε, να σας πω και κάτι άλλο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα οποία ήταν από τον Φεβρουάριο κιόλας, στο αμερικανικό περιοδικό Nature και στο Lancet αργότερα, το 96% του κορονοϊού των ρινολοφιδών ενός είδους της νυχτερίδας, υποείδους νυχτερίδας, είναι το ίδιο με τον SARS-CoV-2. Έχει το ίδιο γονιδίωμα. Δηλαδή, τι μας δείχνει αυτό? Μας δείχνει ότι όσο περισσότερο εμείς πιέζουμε τη φύση και θέλουμε να την κάνουμε κατά κάποιο τρόπο artificial, δηλαδή να είναι στα μέτρα και στα σταθμά μας, τόσο περισσότερο αντιδρά η φύση. Και αυτό τι κάνει? Αρχίζει και καταργήσαν τις ανοσιολογικές ζώνες, δηλαδή αν θέλετε ένα φράγμα στους μικροοργανισμούς μεταξύ ζώων και ανθρώπου, και είναι πολύ πιο εύκολο να μεταπηδήσουν στελέχη διαφόρων παθογόνων μικροοργανισμών στον άνθρωπο. Κύριε Λύκο, τι θα συμβεί σε περίπτωση που βγάλουμε εμείς οι άνθρωποι το εμβόλιο, αλλά πριν από αυτή την θετική εξέλιξη αναπτυχθεί ένα νέο στέλεχος? Ακριβώς. Το οποίο αυτό δεν το μπορεί να αντιμετωπιστεί από τα ανθρώπινα αντισώματα. Αυτό φοβούνται με τα μίνκ. Στα μίνκ τι έχουν κάνει? Έχουν παρατηρήσει ότι βρέθηκαν στελέχη του SARS-CoV-2, 7 είναι συγκεκριμένα που έχουν βρεθεί, εκ των οποίων υπάρχει το ένα, το Cluster 5, το οποίο φαίνεται ότι είναι ανθεκτικό στα αντισώματα του ανθρώπου. Άρα γεννιέται αυτομάτως το εξής ερώτημα, ότι ακόμα και αν κατασκευάσουμε εμβόλιο, αν αυτό είναι ανθεκτικό στα αντισώματα, εμείς τι κάνουμε? Γιατί κοιτάξτε, τα εμβόλια τι κάνουν? Προσπαθούν να βάλουν μέσα αντιγόνα του ιού προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τη λειτουργία των αντισωμάτων, δηλαδή να ευαισθητοποιήσουν το αμυντικό σύστημα του ανθρώπου. Η μοναδική λύση σε αυτή την περίπτωση θα ήταν η θανάτωση των μίνκ, των βυζών? Δεν έχει παρατηρηθεί ότι κοιτάξτε, ο ιός πέρασε από τον άνθρωπο στα μίνκ, εκεί μεταλλάχθηκε και στην συνεχεία ξαναπέρασε στο άνθρωπο. Ναι. Αποδεδειγμένα, αυτή τη στιγμή έχουμε 25 κρούσματα. Βέβαια, κάποιοι μιλάνε και για γύρω στους 200 εργαζόμενους οι οποίοι έχουν προσληφθεί. Αποδεδειγμένα όμως έχουμε 25. Δεν ξέρουμε όμως πώς αυτό μεταπίδησε στον άνθρωπο και τι μπορεί να προκαλέσει. Δηλαδή, μπορεί και οι ίδιοι να το έχουν μεταφέρει εκεί, αν θέλετε, από άλλους ανθρώπους, όχι από τα μίνκ.
Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι. Όταν εγώ πιέζω, δηλαδή αυτή τη στιγμή θανατώσανε 2,5 εκατομμύρια μίνκ στη Βόρεια Δανία, σε 63 φάρμες, και πρόκειται να θανατώσουν και άλλα 17 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε πώς είναι αυτά στιβαγμένα. Δηλαδή, εμείς μιλάμε για lockdown στους ανθρώπους. Φανταστείτε ένα lockdown στα ζώα, πώς λειτουργεί. Δηλαδή, σήμερα άκουγα τα αποτελέσματα κάποιας έρευνας που λέγανε ότι εμφανίζουν στρες, οι άνθρωποι αρχίζουν και γίνονται πιο νευρικοί κτλ. Και όλο αυτό γεννά και κατά κάποιο τρόπο ερεθίζει γονίδια που έχουμε μέσα μας, προκειμένου να έχουμε και πιο μεγαλύτερη εμφάνιση, για παράδειγμα, καρκινογενών γενέσεων. Φανταστείτε τώρα ένα ζώο το οποίο είναι πιεσμένο, ζει κατά εκατομμύρια, μάλιστα, σε ένα κλωβό, πέρα από το περιβάλλον του, μακριά από το περιβάλλον του, αυτό τι πίεση του δημιουργείς στο γενετικό του υλικό, το οποίο να προκαλέσει ασθένειες, μάλλον να προκαλέσει μεταλλάξεις, μάλιστα, σε μικροοργανισμούς που ζουν πάνω σε αυτόν, για να μεταδοθούν στον άνθρωπο. Κύριε Λύκο, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε με πολύ μεγάλη χαρά. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις σας και τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν έχουν ενδιαφέρον και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Προσέξτε κάτι άλλο, το λέω για τελευταίο. Ναι. Το 75% των αναδυόμενων ασθενειών που έχουν προκύψει μετά το 1940, ναι, έρχονται από τα ζώα. Είναι οι λεγόμενες ζωονόσεις, ζωονοσογόνες λοιμώξεις, αν θέλετε. Άρα, εμείς, αν δεν πάμε σε μια αλλαγή μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης, θα το βρούμε μπροστά μας, έχετε δίκιο. Ότι θα έχουμε και άλλες πανδημίες ακόμα και αν μάλιστα ξεμπερδέψουμε με αυτό. Κύριε Λύκο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα από Ηράκλειο.